Καλώς ήρθες στη Διδασκαλία Θεμάτων για τα πρότυπα σχολεία και τις υποτροφές των ιδιωτικών και μπροστά μας, παιδιά, ένα απολαυστικό θέμα πάνω στους φυσικούς αριθμούς. Συγκεκριμένα, παιδιά, το θέμα εντάσσεται στην κατηγορία αξία θέση ψηφίου και δεκαδικού σύστημα αρρύθμισης. Το διαβάζω προσεκτικά, παιδιά. Κατά πόσες μονάδες διαφέρει, ποιος, ο μικρότερος πενταψήφιος αριθμός από τον μεγαλύτερο τετραψήφιο. Και εδώ έχουμε τις επιλογές. Διαφέρει κατά μία μονάδα, κατά 11 μονάδες, κατά 9.999 μονάδες ή κατά 9.000 μονάδες. Εδώ προφανώς, παιδιά, αυτό πρέπει να κάνουμε σε πρώτο στάδιο είναι να δούμε τι. Ποιος είναι ο μικρότερος πενταψήφιος αριθμός και ποιος είναι ο μεγαλύτερος τετραψήφιος. Αν ξέρω ποιος είναι ο μικρότερος και ο μεγαλύτερος αντίστοιχα, αν τους αφαιρέσουμε, γιατί μιλάει για διαφορά, και αν τους αφαιρέσουμε, δεν θα βρούμε αν η διαφορά είναι η επιλογή α, η β, η γ, η δ. Εδώ, παιδιά, πρώτα απ' όλα, χρειάζεται να κάνουμε το εξής σε πρώτο στάδιο. Θα πάμε στο τετράδιο μελέτης και θα πάμε, παιδιά, στο κεφάλαιο 1, στο 1-1. Λοιπόν, θα μελετήσουμε, παιδιά, συγκεκριμένα με αφορμή αυτή την άσκηση, την ενότητα που μιλάει για το δεκαδικό σύστημα αρρύθμισης. Το δεκαδικό σύστημα αρρύθμισης, παιδιά, στους φυσικούς είναι θεσιακό. Δηλαδή, η αξία που έχει το κάθε ψηφίο εξαρτάται από το τι θέση έχει μέσα στον αριθμό. Δανειζούμε, λοιπόν, το συγκεκριμένο παράδειγμα. Έχουμε τέρμα δεξιά το 7. Παράδειγμα, παιδιά, πήρα ένα νομεράκι. Αυτό, παιδιά, που είναι τέρμα δεξιά, εκφράζει τη θέση των μονάδων. Δηλαδή, έχουμε 7 μονάδες. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι 7 φορές το ένα που μας κάνει 7. Το άλλο 7 ράκι δίπλα, αριστερά δηλαδή, είναι το ψηφίο των δεκάδων. Δηλαδή, έχουμε 7 δεκάδες. 7 φορές το 10 δηλαδή, εξού και το 70, Βαγγέλη, έτσι. Δίπλα ακριβώς αριστερά είναι οι 7 εκατοντάδες. Αγγίζω, παιδιά, τη θέση των εκατοντάδων. 7 εκατοντάδες, 7 φορές το 100 λέει που κάνει 700. Άρα, παιδιά, η πρώτη τριάδα είναι η οικογένεια. Μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες. Η επόμενη τριάδα, παιδιά, τώρα, είναι η οικογένεια των χιλιάδων. 7 μονάδες χιλιάδες, δηλαδή 7 φορές το 1000 που κάνει 7000. Το επόμενο δίπλα αριστερά είναι οι δεκάδες χιλιάδες, δηλαδή 7 φορές το 10.000 μας κάνει 70.000 και δίπλα είναι οι εκατοντάδες χιλιάδες, δηλαδή 7 φορές τις 100.000, 700.000. Και μετά αντίστοιχα πάμε στην οικογένεια των εκατομμυρίων και ούτω καθεξής. Και δίπλα τα δισεκατομμύρια. Λοιπόν, παιδιά, πολύ καλή μελέτη σε πρώτο στάδιο πάνω σε αυτό το χωρίο, την ενότητα, για να καταλάβουμε την αξία θέση κάθε ψηφίου. Τα διασυφητικά, παιδιά, παραδείγματα που υπάρχουν ακριβώς από κάτω θα σας βοηθήσουν για να βάλουμε τη σκέψη μας σε μία σειρά για να εξοικειωθούμε με αυτής της φιλοσοφίας τα θέματα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα, ποιος είναι ο μικρότερος πενταψήφιος. Οπότε εμείς, παιδιά, τι θέλουμε, έναν αριθμό που να έχει πόσα ψηφία, 5 ψηφία, έτσι, 2, 4, 5. Δηλαδή, συγκεκριμένα θα έχει τις μονάδες, τις δεκάδες, τις εκατοντάδες, ωραία, και μετά πάμε στην οικογένεια των χιλιάδων, μονάδες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες. Και θέλουμε μετά και ένα τετραψήφιο. Τετραψήφιος, παιδιά, σημαίνει ότι θα έχει μόνο 4 ψηφία, δηλαδή θα αγγίζει μέχρι και πιο ψηφίο, θα αγγίζει μέχρι και το ψηφίο των μονάδων χιλιάδων. Ωραία. Λοιπόν, για να χτίσω εγώ τον μικρότερο πενταψήφιο, το μικρότερο, πρέπει εδώ, παιδιά, το ισχυρότερο ψηφίο που είναι οι δεκάδες χιλιάδες να είναι όσο πιο μικρό γίνεται. Λοιπόν, τα ψηφία, παιδιά, που χτίζουν το βασίλειο των αριθμών είναι από το 0 έως το 9. Εντάξει, φυσικά εδώ, παιδιά, δεν μπορώ να βάλω 0, γιατί αν έβαζα 0 δεν θα υφίστανται ο πενταψήφιος αριθμός, εντάξει. Άρα θα προτιμήσω, παιδιά, το 1. Δηλαδή το μικρότερο μετά από αυτά τα νούμερα, ώστε να έχουμε το μικρότερο πενταψήφιο. Ωραία. Και συγκεκριμένα, παιδιά, ποιος είναι αυτός ο μικρότερος, ο πενταψήφιος είναι ο, ποιος είναι, 10, 10.000, δεν είναι, ο μικρότερος πενταψήφιος, δεν είναι ο 10.000, δηλαδή άσος μπροστά και όλα τα υπόλοιπα μηδενικά. Και ο μεγαλύτερος τέτραψήφιος, μεγαλύτερος, άρα, παιδιά, εδώ στο ισχυρότερο ψηφίο του που είναι οι μονάδες χιλιάδες,
πρέπει να βάλω το μεγαλύτερο από αυτά εδώ τα νουμεράκια. Το μεγαλύτερο είναι παιδιά το 9. Συγκεκριμένα είναι 9.999 για να έχουμε τον μεγαλύτερο τετράψηφο. Παιδιά, η διαφορά πόσο είναι. Από τη μία είναι 10.000, από την άλλη 9.999. Άρα η διαφορά, παιδιά, πόσο είναι. Για να πάω από τις 9.999 στις 10.000, θα πρέπει να προσθέσω μία μονάδα. Ή αν θέλεις, αν από τις 10.000 αφαιρέσεις τις 9.999, η διαφορά, όπως λέει χαρακτηριστικά και η εκφώνηση, θα είναι πόσες μονάδες, μία μονάδα. Άρα η σωστή επιλογή είναι το α. Απολαυστικό θέμα, παιδιά, στο να κατανοήσουμε, επαναλαμβάνω, την αξία θέσης ψηφίου σύμφωνα με το δεκαδικό σύστημα αρρύθμισης που χαρακτηρίζει εμπροκειμένο πάντα τους φυσικούς αριθμούς. Πολύ καλή μελέτη στην ενότητα που είπαμε, παιδιά, για να την καταλάβουμε βήμα-βήμα με ηρεμία, μελετώντας αντίστοιχα και τα διαφυσαφητικά παραδείγματα από το τετράδιο μελέτης τεύχος α. Να είστε καλά, καλή επιτυχία σε όλα μας τα παιδιά, περιμένουμε τα μηνύματά σας και με πίστη και ηρεμία όλα θα πάνε κατευθείαν. Καλή επιτυχία!